τις δικές του εκτιμήσεις για την τωρινή κατάσταση στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο, έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Βλαδιβοστόκ. Ο ίδιος μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι άλλες παγκόσμιες προκλήσεις έχουν αντικαταστήσει την επιδημία του κορονοϊού και τόνισε και τα εξής. Εννοώ τον πυρετό των κυρώσεων της Δύσης, τις απροκάλυπτες επιθετικές προσπάθειές της να επιβάλλει πρότυπα συμπεριφορά σε άλλες χώρες, να τους στερήσει την κυριαρχία και να τις υποτάξει στη θέλησή της. Σημείωσε ότι αυτό οδήγησε σε μείωση της εμπιστοσύνης στο δολάριο, το ευρώ και τη λίρα στερλίνα, ενώ ακόμη και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ μειώνουν τα αποθέματά τους σε αμερικανικό νόμισμα. Ο Πούτιν επεσήμανε ότι η διατροφική συμφωνία της Κωνσταντινούπολης, που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, δεν επιτυγχάνει τους δηλωμένους στόχους. Σχεδόν όλα τα τρόφιμα που εξάγει η Ουκρανία πηγαίνουν στην Ευρώπη και όχι σε χώρες που έχουν ανάγκη. Εάν εξαιρέσουμε την Τουρκία ως ενδιάμεση χώρα, τότε όλα σχεδόν τα σιτηρά που εξάγονται από την Ουκρανία αποστέλλονται όχι στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις φτωχότερες, αλλά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ, το οποίο προβλέπει την παροχή βοήθεια σε εκείνες τις χώρες που τη χρειάζονται περισσότερο, φορτώθηκαν μόνο 2 πλοία. Τονίζω μόνο 2. Μόνο το 3% στάλθηκε σε αναπτυσσόμενες χώρες, είπε ο Πούτιν. Υπενθύμησε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που λαμβάνουν ρωσικό αέριο είχαν προφανή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε παγκόσμια κλίμακα για δεκαετίες. Το γεγονός ότι πλέον αποφάσισαν να το εγκαταλείψουν δεν ενοχλεί τη Μόσχα, καθώς η ανάγκη για ενεργειακούς πόρους στον κόσμο είναι πολύ μεγάλη, τόνισε.